Κυρίε και κύριοι, καταρχάς είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε ένα θέμα προσωπικό και μετά θα παρουσιάσω την πολιτική μας. Θεωρώ ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση ψάχνουν για φθηνά άλοθη μέσα από διάφορες δηλώσεις τις οποίες δεν τις διαβάζουν ή δεν τις ακούν για να ερμηνεύσουν την αποτυχία της πολιτικής τους. Αναφέρομαι στο θέμα το οποίο έθιξε και αγαπητή συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας με έντονα λογοτεχνικό στυλ για το γεγονός ότι κατηγόρησα την αντιπολίτευση γενικότερα για την δειλία που έδειξε και για τα λάθη στρατηγικής που έδειξε με σκοπό την μη κατά γράμμα εφαρμογή των μνημονίων που υπέγραψε. Αν μου βρείτε τη λέξη κατά γράμμα, όχι μόνο στις δηλώσεις που έκανα πρόσφατα, σε οτιδήποτε δηλώσεις έχω κάνει ή σε αυτά που έχω γράψει από τον Οκτώβρη του 2009 έως σήμερα, μπορώ να σας πω θα παραιτηθώ από την κυβέρνηση άμεσα. Ως εκ τούτου καλό θα είναι να ακούμε τι λέμε και αν δεν τα ακούμε καλά να κάνουμε κάποιες απομαγνητοφωνήσεις όταν θέλουμε να ασκήσουμε μία κριτική. Από την απομαγνητοφώνηση που έχω στα όσα έχω πει πρόσφατα σε συγκεκριμένο σταθμό γράφω στο πλαίσιο αναφέρω τα γραμμένα που είναι η φωνή μου στο πλαίσιο μιας δειλίας που έδειξαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις τρέναρε η εφαρμογή και μεταγράφω κάποιων μέτρων. Ανάμεσα στο τρέναρε και το καταγράμμα υπάρχει μία προσέγγιση κατά παρασάγκας. Τι κάνατε στο πλαίσιο των μνημονίων? Δεν τρενάρατε καθόλου και εφαρμόσατε αμέσως, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, ό,τι θεωρούσατε κατά την άποψή σας χρήσιμο και είχε σχέση με την πολιτική λιτότητας. Το εφαρμόσατε αμέσως. Μειώσεις μισθών, συντάξεων και οτιδήποτε άλλο υπήρχε, έτσι θεωρούσα περπατήσατε για αυτό το θέμα και για άλλα παρόμοια. Ασκώ προσωπική κριτική από τον προϋπολογισμό του 2009, αν όχι από το 2005. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν εδώ και 10 χρόνια να ασκώ μία πολιτική η οποία είναι αντίθετη στα όσα έχετε κάνει έως τώρα και ξαφνικά στον 11ο να εμβαπτίζομαι μνημονιακός. Τι σημαίνει τρέναρε? Για να κάνουμε και μια ετυμολογία της λέξης. Σημαίνει ότι δεν εφαρμόσατε τα αυτονόητα που το έχω πει κατ' επανάληψη από το έδρανο της Βουλής. Τι σημαίνει δεν εφαρμόσατε αυτονόητα όχι κατά τη διάρκεια της περίοδου των μνημονίων. Από το 2005 και μετά όπου η ελληνική οικονομία παρουσίαζε μια κόπωση, αυτά θα τα δείτε γραμμένα σε κείμενά μου, παρουσίαζε μια κόπωση και έπρεπε να αλλάξετε μια ρότα. Αντί να αλλάξετε κοινική τη ρότα που έπρεπε να ακολουθήσετε, προτιμήσατε η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει καταναλωτικές δαπάνες στον προϋπολογισμό της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων περίπου ευρώ μέσα σε 5 χρόνια και ακολούθως, όταν ήρθε το μνημόνιο, να εφαρμόσετε αμέσως, χωρίς κανένα τρενάρισμα, μια πολιτική λιτότητας και να αφήσετε ένα σωρό μέτρα πολιτικής τα οποία θα απογείωναν την ελληνική οικονομία και δεν θα βιώναμε αυτό το φαινόμενο που παγκοσμίως έχουμε μία πρωτιά. 25% μείωση του ΑΕΠ, 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια χώρα στον πλανήτη. Άρα, εκ του αποτελέσματος, η πολιτική της λιτότητας που εφαρμόσατε με μέτρα που τρενάρατε και δεν εφαρμόσατε έδωσε ένα μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει φτάσει εδώ που είμαστε και είναι, αρχίσαμε από ένα σημείο το οποίο οφείλουμε να διαχειριστούμε. Ποια είναι, θα σας πω τώρα, τα έχω. Ποια είναι τα μέτρα πολιτικής που τρενάρατε και που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε? Για τη διαφθορά δεν αναφέρομαι, όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου κατρακυλούσαμε στην παθήνα της διαφθοράς. Άρα αυτό σήμαινε ότι δεν κάνατε αυτά που έπρεπε να κάνετε. Σπατάλη, ουδέποτε διαβάσατε τον προϋπολογισμό γραμμή-γραμμή για να δείτε τι πρέπει να κόψετε. Όλες οι περικοπές σας ήταν οριζόντιες. Το γραμμή-γραμμή ο προϋπολογισμός τώρα διαβάστηκε για πρώτη φορά.
Και όχι όλες οι γραμμές, δεν χρειάζεται να διαβάσουν όλες οι γραμμές. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τις γραμμές που έχουν σχέση με τους μισθούς. Ασχοληθήκαμε με τις άλλες καταναλωτικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού που εκείνη σπατάλη και κόψαμε χρήματα αυτήν τη χρονική περίοδο. Να έρθουμε στις ιδιωτικοποιήσεις. Αν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνετε ήταν ιδιωτικοποίησης, πρέπει κάπου να αναθεωρήσουμε τον όρο ιδιωτικοποίηση. Το έχω πει κατ' επανάληψη και το έχω γράψει κατ' επανάληψη. Ο Στίγκλιτς αυτές τις μορφές της ιδιωτικοποίησης τις επωνομάζει δωροδοποίησης. Και θα έχετε δει βέβαια το οποίο το καταθέτω και το δημοσίευμα της Le Monde, η οποία κάπου μας γελιοποιεί για την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Σε ό,τι αφορά το τίμημα με το οποίο κατοχυρώσατε το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης. Δεν είναι δικά μου σχόλια, είναι σχόλια της Le Monde. Συνεχίζω. Προβήκατε σε μέτρα έτσι ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα. Αν δείτε το World Competitive Report, η γραφειοκρατία είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τις επενδύσεις στη χώρα και δεν δημιουργεί ένα επενδυτικό περιβάλλον. Τόσα χρόνια ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα που τρενάρετε λεκτικά, ακούμε συνεχώς ότι θα πλουστευτεί αυτό το επενδυτικό περιβάλλον. Μου έχω επένδυση στο γραφείο μου, η οποία άρχισε το 2006 ως έτοιμα, είμαστε στο 2015 και ακόμα δεν έχει πάρει τις βασικές άδειες για να περπατήσει μια τέτοια διαδικασία επενδυτική, στερώντας τη χώρα 7.000 θέσεις εργασίας. Αυτό το αρχίσαμε, το περπατάμε. Δεν θα έρθω στα λαθρεμπόρια, τα μισά τα προβλέψετε. Τελειώνω. Τα μισά τα προβλέψετε, τα μισά δεν τα έχετε προβλέψει. Σε λίγο θα έρθει ο σχετικός νόμος για να τον ψηφίσετε. Ως εκ τούτου, όταν αναφερόμαστε κάποιες κριτικές, καλό είναι να βλέπουμε την ουσία των κριτικών και όχι ότι έχουμε στο μυαλό μας και ότι θέλουμε να συνάγουμε βαπτίζοντας μνημονιακούς ή μη μνημονιακούς τους όποιους θέλετε. Και ιδιαίτερα από άτομα τα οποία όταν ασκούσαν κριτική στην κυβέρνησή σας δεν έψαχναν ούτε για ψηφοφόρους ούτε ήταν πολιτικά στελέχη, απλά και μόνο στο πλαίσιο της επιστημονικής τους δουλειάς ασκούσαν κριτική θεμελιωμένη, όπως και ασκούμε κριτική θεμελιωμένη σε θέματα οικονομικής πολιτικής και σε μέτρα που ξεχάσατε. Εδώ είναι η δειλία σας και το λάθος στρατηγικής. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, μου έχετε δώσει 15 λεπτά, μου είπατε 7, σε ένα λεπτό θα κάνω γιατί είχα ετοιμαστεί για 15, αλλά σε ένα λεπτό τελειώνω, θα σας δώσω λίγο και ορισμένα στοιχεία που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό και τη στρατηγική μας. Για την επόμενη χρονιά, ετοιμάζουμε 13 μεικτές διπουργικές επιτροπές. Μπορώ να πω ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό νούμερο και θέλουμε να κάνουμε 10 εμπορικές αποστολές. Έχουμε δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα εξαγωγέων με τη βοήθεια της οποίας χαράζουμε μέτρα πολιτικής υπέρ των εξαγωγέων. Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση των επενδύσεων, ακολουθείται μια άλλη πολιτική όπου προσεγγίζουμε πλέον τις επιχειρήσεις που θέλουμε να στοχεύσουμε και οι οποίες δεν έχουν επενδύσει στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και αυτές κυνηγάμε να έρθουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους εξαγωγείς, ήδη έχουμε διαμορφώσει κάποια μέτρα φορολογικού χαρακτήρα τα οποία θα ευνοούν τις εξαγωγείς από εδώ και πέρα και είναι απόλυτα συμβατά με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ιστοσελίδας αγοράς, σε λίγες μέρες, το έχουμε ετοιμάσει, θα μπορεί να βλέπει κάποιος εξαγωγείας όλες τις εταιρείες delicatessen όλου του κόσμου που μπορούν να φιλοξενήσουν τα ελληνικά προϊόντα τα οποία εφόσον παράγονται σε μικρές ποσότητες μπορεί να έχουν υψηλή ποιότητα και να κατακτήσουν ακριβά καταστήματα μιας και δεν μπορούμε να κατακτήσουμε σούπερ μάρκετ που είναι για μεγάλες ποσότητες προϊόντα. Κάνουμε μια απόβαση, σε εισαγωγικά το απόβαση. Στην Αφρική, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές της χώρας και σε ό,τι αφορά υπηρεσίες κατασκευαστικού τομέα, καθώς
καθυστερήσαμε να φτάσουμε σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την Ήπειρο, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν αποκτήσει το προβάδισμα. Επίσης, για φέτος, για πρώτη φορά, θα γίνουν 3 συνέδρια, και αυτά θα επαναλαμβάνονται κάθε χρονιά, που αναφέρονται στις 3 ζώνες της περιοχής που μας ενδιαφέρουν οικονομικά και πολιτικά. Μία ζώνη Εύξηνος Πόντος, δεύτερη ζώνη Αραβικές χώρες, τρίτη ζώνη Βαλκάνια. Έχουμε επικοινωνήσει με τα σχετικά γραφεία των πανεπιστημίων, έτσι ώστε οι φοιτητές μας στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus Plus να κάνουν πρακτική άσκηση στις πρεσβείες μας μαζί με τους εμπορικούς και οικονομικούς ακολούθους. Και τέλος, έχουμε εγκαινίασει έναν άλλον τρόπο διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών στο θέμα της οικονομικής διπλωματίας, έτσι ώστε μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο που φτάναμε παλαιότερα, ο Πρωθυπουργός σε θέματα οικονομικής διπλωματίας να λέει άλλα, ο Υπουργός Οικονομίας να λέει άλλα, ο Υπουργός Εξωτερικών να λέει άλλα και το Enterprise Greece να λέει άλλα, και να δείχνει όλη αυτή η πολιτική ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν επικοινωνεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον